Ανδρέας. Γεια σας. Γεια σας, παιδιά. Είμαι η Αγάπη. Είμαι ο Άγγελος. Εγώ είμαι ο Πάνος. Εγώ είμαι η Κρυσταλία. Και εγώ είμαι ο Κυριακός. Εγώ είμαι η Λίκη. Και εγώ είμαι ο Φίλιππος. Είμαι έτοιμος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με φιλοξενείτε. Πριν απ' όλα, είστε στην Άτρακτο, νομίζω το ξέρετε, και πάμε για τη συνέντευξή μας. Να. Λοιπόν, εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, όταν ήσασταν μικρός, τι σας άρεσε πιο πολύ να κάνετε? Να παίζω ποδόσφαιρο. Α. Και να φτιάχνω συναρμολογούμενα αεροπλανάκια. Θέλετε από μικρός θα γίνετε πρωθυπουργός? Όχι. Καθόλου. Τι? Μικρός ήθελα να γίνω τελείως διαφορετικά πράγματα. Όπως? Οδηγός τρένου, μετά πιλότος, μετά γιατρός. Και πρωθυπουργός, όταν θέλεις να ασχοληθείς με την πολιτική, δεν σκέφτεσαι ότι θα ασχοληθείς με την πολιτική για να γίνεις πρωθυπουργός κατευθείαν. Ξεκινάς από βουλευτής και όπου φτάσεις. Όταν ήσασταν μικρός, σας έλειπε ο μπαμπάς σας όταν έφυγε για να κάνετε αυτά που κάνετε εσείς τώρα? Ναι, μου έλειπε πολύ. Γιατί ο μπαμπάς μου δούλευε πάρα πολύ όταν ήμουν μικρός. Δεν τον έβλεπα πολύ. Αλλά πρέπει να σου πω ότι και το λίγο χρόνο που με έβλεπε ήταν ένας εξαιρετικός μπαμπάς. Οπότε ναι, μου έλειπε πολύ όταν μεγάλωνα. Σαν παιδί, είχατε ακούσει να λένε οι άλλοι κακά λόγια για τον μπαμπά σας λόγω των πολιτικών? Είχατε τσακωθεί ποτέ στο σχολείο για αυτό το θέμα? Βέβαια. Και είχα ακούσει να λένε άσχημα πράγματα και είχα τσακωθεί στο σχολείο. Mm. Και πρέπει να σου πω ότι όταν μεγάλωνα αισθανόμουν άσχημα όταν έλεγαν άσχημα πράγματα για τον πατέρα μου. Φαντάζομαι ότι και εσύ το ίδιο θα αισθανόσουν. Νομίζω ότι όλα τα παιδιά αισθάνονται τα ίδια πράγματα αν ακούνε να λένε κάτι άσχημο για τον μπαμπά τους. Απλά επειδή εμένα ο μπαμπάς μου ήταν στην πολιτική και ήταν γνωστό πρόσωπο, ήταν λογικό να προκαλεί τέτοιου είδους αντιδράσεις από άλλα παιδιά. Ξέρουμε ότι είχατε μεγάλη αδυναμία στη μαμά σας. Τι θαυμάζετε όμως περισσότερο σε εκείνη? Εκτός από το ότι ήταν πολύ καλή μαγείρισα. Ήταν πολύ καλή μαγείρισα. Αλλά η μαμά μου, για να καταλάβεις, εγώ είχα τρεις μεγάλες αδερφές. Οπότε όταν γεννήθηκα εγώ, που ήμουν το πρώτο και το μόνο αγόρι στην οικογένεια, κατάλαβες ότι η μαμά μου χάρηκε πάρα πολύ. Και είχαμε μια πολύ στενή σχέση. Ήταν ένας πάρα πολύ ζεστός και καλός άνθρωπος. Εσείς δεν είχατε κάνει πρώτα μια άλλη δουλειά πριν γίνετε πρωθυπουργός, σωστά? Πόση, βέβαια είχα κάνει. Είχατε κάνει, ποια? Βέβαια, δούλευα για 10 χρόνια. Δούλευα σε τράπεζα. Δούλευα σε μια εταιρεία που έδινε σύμβουλες σε άλλες εταιρείες. Δούλευα 10 χρόνια πριν μπω στην πολιτική. Και πριν γίνω πρωθυπουργός, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάς. Δεν ξεκινάει κανείς την πολιτική για να γίνει πρωθυπουργός. Όπως σου είπα, πρώτα εκλέχτηκα βουλευτής για αρκετά χρόνια, μετά έγινα υπουργός και μετά έγινα πρωθυπουργός επειδή κέρδισε το κόμμα του οποίου είμαι επικεφαλής, η Νέα Δημοκρατία, τις τελευταίες εκλογές. Εσείς τι έχετε σπουδάσει? Εγώ έχω σπουδάσει ιστορία και πολιτικές επιστήμες. Πολιτικές επιστήμες είναι η επιστήμη που ασχολείται με την πολιτική. Και έχω σπουδάσει επίσης αυτό ένα πτυχίο που λέγεται διοίκηση επιχειρήσεων. Πώς θα γίνεις δηλαδή ουσιαστικά ένας καλός μάνατζερ ή επιχειρηματίας. Διευκρινίστε μου λίγο τι ακριβώς κάνετε ως πρωθυπουργός. Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Ως πρωθυπουργός η δουλειά μου είναι να συντονίζω τους υπουργούς και να παίρνουμε τις σημαντικές εκείνες αποφάσεις για το μέλλον της χώρας. Δεν τις παίρνουμε μόνοι μας, διότι εκτός από την κυβέρνηση υπάρχει και η Βουλή. Άρα πρέπει να γράφουμε νόμους, οι νόμοι να πηγαίνουν στη Βουλή, να ψηφίζονται από τη Βουλή και μετά να μπορούν να εφαρμόζονται. Και βέβαια, εμείς είμαστε αυτοί που παίρνουμε τις σημαντικές αποφάσεις για το πώς είναι οργανωμένη η κοινωνία και η οικονομία. Σε όλη αυτή την πολιτική καριέρα που έχετε κάνει, δεν είχατε πει ποτέ, ας πούμε, ότι δεν μπορώ, κουράστηκα,
ότι θέλω να τα παρατήσω. Νομίζω ότι όλοι το λένε αυτό. Όλοι έχουμε δύσκολες μέρες. Όλοι έχουμε μέρες που λέμε δεν αντέχουμε, κουραστήκαμε. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ να τα παρατήσω, για να σου είμαι ειλικρινής, γιατί είμαι αρκετά πεισματάρης, αλλά σίγουρα έχω περάσει κι εγώ στη δουλειά μου, ειδικά τον τελευταίο χρόνο με την πανδημία, πολύ δύσκολες μέρες, όπου γυρνούσα σπίτι πολύ κουρασμένος, απογοητευμένος, στεναχωρημένος και έλεγα πώς θα τα βγάλουμε πέρα με όλα αυτά. Ποια ήταν η πιο δύσκολη απόφαση που έπρεπε να πάρετε ως πρωθυπουργός? Νομίζω η πιο δύσκολη απόφαση που πήρα ήταν όταν έπρεπε να τα κλείσουμε όλα για τον κορονοϊό. Καταλαβαίνεις πόσο δύσκολο είναι να πρέπει να σταματήσουν στη χώρα να λειτουργούν τα καταστήματα, οι επιχειρήσεις, να μείνει ο κόσμος στο σπίτι του. Αυτή ήταν η πιο δύσκολη απόφαση που έπρεπε να πάρω. Νομίζετε πως οι Έλληνες τα έχουμε πάει καλά με το θέμα του κορονοϊού ή όχι τόσο καλά? Εσύ τι λες? Εγώ νομίζω πως τα έχουμε πάει καλά, αρκεί να υπάρχουν κανόνες. Έτσι. Τα πήγαμε καλά επειδή υπήρχαν κανόνες και επειδή υπακούσαμε στους κανόνες. Ναι. Τα πήγαμε συνολικά καλά, βέβαια, σε μια τέτοια μεγάλη κρίση. Δυστυχώς υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους και αυτό είναι κάτι που μας στεναχωρεί όλους πάρα πολύ. Αλλά πιστεύω ότι σαν χώρα τα πήγαμε καλά. Και τα πήγαμε καλά ακριβώς όπως είπες, επειδή τηρήσαμε τους κανόνες. Γιατί τους κανόνες τους έβαλαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ήξεραν καλύτερα τι έπρεπε να κάνουμε, όχι εμείς οι πολιτικοί, αλλά οι ειδικοί, οι γιατροί, οι επιστήμονές μας. Αυτοί μας έμαθαν πράγματα τα οποία και εμείς δεν ξέραμε, πώς να κάνουμε τον ιό να μην μας ακουμπάει, να προστατευτούμε από τον ιό. Και επειδή σχεδόν όλοι πιστεύω ότι τηρήσαμε αυτούς τους κανόνες, γι' αυτό νομίζω ότι πήγαμε καλά. Αν είχατε μια υπερδύναμη παραδείγματος του Σούπερμαν, τι θα θέλετε να κάνετε με αυτή? Θα ήθελα να μπορώ να κάνω καλύτερα τη δουλειά μου. Όταν έχω να αντιμετωπίσω ένα πρόβλημα, αν είχα μια υπερδύναμη αυτή τη στιγμή, θα ήθελα να σταματήσει η πανδημία τώρα. Να έχουμε, ας πούμε, κάποιο είδος μαγικό φάρμακο. Ένα κατσαφίλτρο. Ναι, ή ένα, τι να σου πω, σκέψου, ένα σπρέι σαν και αυτά που βάζουμε στη μύτη μας όταν έχουμε συνάχη. Για σκέψου τι ωραίο που θα ήταν. Και να βάζαμε ένα απλό σπρέι και αν είχαμε αρρωστήσει από την πανδημία, αν είχαμε κολλήσει τον κορονοϊό, να εξαφανιζόταν. Αυτό θα ήταν πολύ ωραίο να το είχαμε. Σπρέι τα έχω δει σε διαφημίσεις. Ναι, αλλά δυστυχώς δεν δουλεύουν για τον κορονοϊό, δουλεύουν μόνο για το συνάχι. Αλλά τέτοιο σπρέι. Αν είχαμε ένα τέτοιο σπρέι για την πανδημία, θα ήταν πολύ ωραία. Ναι, αλλά τα εμβόλια δεν είναι σαν και αυτό το σπρέι που λέτε. Ακριβώς. Έχεις πολύ δίκιο. Άρα έχετε την υπερδύναμη αυτή. Δεν την έχουμε, την αποκτήσαμε όλοι μαζί. Αλλά για να την έχουμε αυτή την υπερδύναμη, πρέπει όλοι να πάμε να κάνουμε το εμβόλιο. Γιατί αν κάποιοι δεν το κάνουν, ή αν αρκετοί δεν το κάνουν, έχουμε πρόβλημα. Και ξέρεις ότι τώρα πια στην Αμερική έχουν δώσει άδεια να κάνουν και τα παιδιά το εμβόλιο. Εσείς εξάλλου έχετε κάνει αρκετά εμβόλια, τα κάνατε όταν ήσασταν πολύ μικροί, για μια σειρά από αρρώστιες που δεν υπάρχουν πια. Ξέρεις ότι κάποτε υπήρχαν αρρώστιες που τώρα έχουν εξαφανιστεί, που δεν τις ξέρουμε καν και εξαφανίστηκαν επειδή βρέθηκαν τα εμβόλια. Η μαμά μου, ας πούμε, την οποία όπως με ρώτησες αγαπούσα πάρα πολύ, είχε αρρωστήσει από μια αρρώστια που λέγεται πολυμιελίτιδα. Η οποία δεν είναι γνωστή πια, έχει σχεδόν εξαφανιστεί, η οποία μπορεί να σε αφήσει τελείως παράλυτο. Και όταν η μαμά μου αρρώστησε, δεν υπήρχαν τα εμβόλια. Όταν ανακαλύφθηκαν όμως τα εμβόλια, πριν από 70 χρόνια, και εμβολιαστήκαμε όλοι πια, η αρρώστια εξαφανίστηκε. Έτσι θα εξαφανιστεί και ο COVID, αν όλοι εμβολιαστούμε. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνετε όταν ο κορονοϊός τελειώσει? Νομίζω ότι αυτό που θα ήθελα να κάνω θα ήταν να πάρω την οικογένειά μου και να κάνω ένα ωραίο, χαλαρό ταξίδι. Να κάνω ένα ταξίδι, δηλαδή να πάω κάπου στην Ελλάδα, αλλά χωρίς μάσκες, χωρίς περιορισμούς. Και βέβαια θα χαρώ πάρα πολύ επίσης όταν ξαναπαίξω μπάσκετ με τους φίλους μου. Ωραία ιδέα. Γιατί μπάσκετ δεν μπορούμε ακόμα να παίξουμε, γιατί επειδή το μπάσκετ είναι κλειστό, ακόμα δεν τα έχουμε αφήσει αυτά ελεύθερα. Θα χαρώ πολύ να πάω να παίξω μπάσκετ με τους φίλους μου. Ωραία, αυτό είναι πολύ ωραία ιδέα. Εσύ τι είναι το πρώτο πράγμα το οποίο θα έκανες? Το πρώτο πράγμα το οποίο θα έκανα. Ναι. Καταρχάς θα οργάνω ένα πολύ μεγάλο πάρτι. Ένα πάρτι, αυτό μάλιστα. Ένα πολύ μεγάλο πάρτι. Με μουσική και όλα, έτσι, ναι. Δεν ξέρω τώρα πού θα πήγαινα να το κάνω. Αλλά θα έκανα ένα μεγάλο πάρτι και πολύ ωραίο. Τέλεια. Επίσης θα έκαιγα μερικές από τις μάσκες. Α, και αυτό μάλιστα. Τις έκαιγα κανονικά. Τις έχεις χαθεί, ναι.
Δεν αντέξα, κρατούσα μία-δυο. Όχι, πρέπει να κρατήσεις κάποιες. Για σουβενίρ, για ενθύμιο. Μία-δύο για ενθύμιο και άλλη μία αν χρειαστεί ξανά. Αυτό το πες, είναι πάρα πολύ σωστό αυτό. Διότι μπορεί να τις ξαναχρειαστούμε. Ελπίζουμε όχι. Αλλά σκέψου ότι κάποια στιγμή μπορεί να σκεφτούμε και μετά τον κορονοϊό ότι καλό είναι να έχουμε και καμία μάσκα. Όχι για να τη φοράμε κάθε μέρα, αλλά ας πούμε, αν πάμε σε ένα νοσοκομείο να κάνουμε μια επίσκεψη. Ναι, τότε. Δεν θα φορούσαμε μια μάσκα, δεν θα αισθανόμασταν εμείς πιο ασφαλείς. Ή πολλοί κόσμος μπορεί να αισθάνεται ασφαλής να φοράει τη μάσκα, άμα μπει, παραδείγματος χάρη, σε ένα ταξί ή στο λεωφορείο να το κάνει. Γιατί η μάσκα δεν μας προστατεύει μόνο από τον κορονοϊό. Γιατί όχι. Μας προστατεύει και από τη γρήπη. Μας προστατεύει και από το απλό κρύωμα. Mm-hmm. Και μπορεί τον επόμενο χειμώνα, παρότι ελπίζουμε η μάσκα να μην είναι υποχρεωτική, να θέλεις να έχεις και καμία στην άκρη. Mm-hmm. Να τη φοράς όποτε εσύ κρίνεις ότι είναι σωστό. Υπάρχει κάτι που φοβάστε? Αν υπάρχει κάτι που φοβάμαι, βέβαια. Όλοι δεν φοβόμαστε κάτι? Ναι. Νομίζω ότι όλοι αυτό το οποίο φοβόμαστε είναι μην αρρωστήσουμε. Τώρα με τον κορονοϊό, ας πούμε, όλοι νομίζω ότι φοβόμαστε κάπως τον κορονοϊό. Και νομίζω ότι φοβάμαι όχι μόνο τι θα συμβεί σε μένα, πάντα φοβόμαστε τι θα συμβεί στους ανθρώπους που αγαπάμε. Ας πούμε, συμβεί κάτι στα παιδιά μας, ή μη συμβεί κάτι στη γυναίκα μου. Αν σας ζητούσαμε να χαρακτηρίσετε τη σύζυγό σας με τρεις λέξεις, ποιες θα ήταν αυτές? Όχι, τώρα πρέπει να προσέχω τώρα τι θα πω. Λοιπόν, πρώτα, είναι ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Ναι. Με στηρίζει πάρα πολύ. Είναι πολύ υποστηρικτική και είναι και πολύ πεισματάρα. Σαν και εσάς. Κι εγώ είμαι πεισματάρης. Κι εσείς είστε. Κι εγώ είμαι πεισματάρης. Πολύ. Το είπατε πριν. Και πείτε μου, τι ώρα τελειώνετε τη δουλειά σας και γυρνάτε σπίτι? Αναλόγως. Εάν είναι μία συνηθισμένη μέρα, θα γυρίσω στο σπίτι μεταξύ 8 και 9. Αλλά πολλές μέρες μπορεί να έχω υποχρεώσεις το βράδυ. Μπορεί να πρέπει να έχω να δώσω μία ομιλία ή να πρέπει να υποδεχθώ κάποιον ξένο πρωθυπουργό ή πρόεδρο, ο οποίος θα έρθει στην Ελλάδα. Ή μερικές φορές όταν πηγαίνουμε ταξίδια στο εξωτερικό, μπορεί να πρέπει να γυρίσω πολύ αργά το βράδυ. Αλλά συνήθως θα γυρίσω στο σπίτι μεταξύ 8 και 9 το βράδυ. Ποια είναι η σχέση σας με τα αθλήματα? Σας αρέσουν τα σπορ? Μου αρέσουν πολλά σπορ. Μου αρέσει το ποδόσφαιρο, μου αρέσει το μπάσκετ, μου αρέσει το τένις, μου αρέσει το περπάτημα, το ποδήλατο, το σκι. Είναι η εκτόνωσή μου τα σπορ. Παίζω και εγώ τένις. Α, ωραία. Και εσένα ποιος είναι ο αγαπημένος σου τενίστας? Είναι ο Τσιτσιπάς και η Σάκαρη. Ναι. Σας προκαλώ μια μέρα να παίξουμε τένις, να βάλουμε στοίχημα να δούμε ποιος θα κερδίσει. Πρέπει να είσαι πολύ καλός. Παίζω και τον μπαμπά μου. Μάλλον έχεις πολύ εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Και αυτό είναι το καλύτερο απ' όλα. Γιατί το τένις δεν είναι μόνο τεχνική, είναι να το πιστεύεις κιόλας στο μυαλό. Ακριβώς. Βλέπετε τηλεόραση? Και αν βλέπετε, τι βλέπετε? Βλέπω τηλεόραση όταν γυρίζω το βράδυ στο σπίτι και θέλω να χαλαρώσω. Βλέπω ή αθλητικά, τα οποία με ξεκουράζουν και με χαλαρώνουν, ή μπορεί να δω κάποια σίριαλ στο Netflix. Και εγώ βλέπω αθλητικά, ποδόσφαιρο βασικά, όχι αθλητικά. Παίζω ποδόσφαιρο, βλέπω ποδόσφαιρο. Ναι, και εγώ γι' αυτό ήθελα να σας ρωτήσω αυτό το πράγμα. Εγώ βλέπω και ποδόσφαιρο και μου αρέσει και το μπάσκετ. Ειδικά τώρα βλέπω πολύ αμερικανικό μπάσκετ. NBA. NBA. Mm. Είμαι φαν του Γιάννη, μεγάλος. Του Αντετοκούμπο. Ναι. Τώρα ήρθε η ώρα για ένα small game. Αλλά να απαντήσετε γρήγορα. Εντάξει, είμαι έτοιμος. Είστε έτοιμος? Έτοιμος. Για να δούμε. Θα φανεί. Λοιπόν. Το αγαπημένο μου φαγητό είναι... Ντολμαδάκια. Το προτέρημά μου είναι... Είμαι πολύ μεθοδικός και οργανωμένος. Το ελάττωμά μου είναι... Μερικές φορές δεν έχω πολύ υπομονή. Δεν αποχωρίζομαι ποτέ μα ποτέ. Το μικρό σταυρό που φοράω. Μπορεί να με βγάλει από τα ρούχα μου. Άνθρωποι που επιμένουν να κάνουν συνέχεια το ίδιο λάθος. Αν δεν ήσασταν πρωθυπουργός, θα ήσασταν? Τι θα ήθελα να ήμουνα ή τι θα ήμουνα? Τι θα θέλατε? Νομίζω ότι θα ήθελα να διδάσκω σε ένα πανεπιστήμιο, να ήμουν καθηγητής πανεπιστήμιου. Και τι θα ήσασταν? Θα ήμουνα ίσως αυτό το οποίο έκανα πριν. Θα ήμουν στέλεχος σε μια τράπεζα. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Πρέπει να σας πω ότι ήταν καταπληκτική η εμπειρία μου. Οι ερωτήσεις σας ήταν
πολύ ενδιαφέρουσες και πολύ διαφορετικές. Ευχαριστούμε. Και θέλω όχι μόνο οι δυο σας, αλλά και όλα τα παιδιά να τη συνεχίσετε αυτήν την ωραία προσπάθεια. Διότι μέσα από τις ερωτήσεις πιστεύω ότι μαθαίνετε και πράγματα για τον εαυτό σας. Ναι. Αμέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε αυτή την πολύ ωραία ευκαιρία να σας μιλήσω και να σας απαντήσω. Και να παίξουμε και ένα μικρό παιχνίδι. Και να παίξουμε και το παιχνιδάκι μας. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.